Μία σχεδόν εβδομάδα μετά την ένοπλη ληστεία στο υποκατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας στο πέραμα του Δήμου Γεροποτάμου και οι ένοπλοι κουκουλοφόροι χτύπησαν και πάλι αυτή τη φορά σε ταχυδρομικό διανομέα. Ήταν λίγο πριν τις 2 χθες το μεσημέρι όταν ο 45χρονος υπάλληλος κατευθυνόταν από το γαράζο προς τα Απλαδιανά για να διανύμει τις συντάξεις. Στο 25ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Ηρακλείου οι τρεις άνδρες είχαν στήσει καρτέρι. Μόλις είδαν το αυτοκίνητο να πλησιάζει, το ακινητοποίησαν την απειλή πυροβόλων όπλων, ενώ ένας εξ αυτών φέρεται πως πυροβόλησε στον αέρα για εκφοβισμό. Ο ταχυδρομικός υπάλληλος, φανερά σοκαρισμένος, τους παρέδωσε το ποσό των 10.000 ευρώ που προορίζονταν για συντάξεις κατοίκων της περιοχής και οι τρεις ένοπλοι κουκουλοφόροι εξαφανίστηκαν με γιο ταχύ επιβατηγό αυτοκίνητο, το οποίο εντοπίστηκε λίγο αργότερα. Από την προανάκριση μάλιστα προέκυψε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είχε κλαπεί στις 31 Μαρτίου από την περιοχή του Σταυρωμένου, ενώ η κλοπή του είχε δηλωθεί στις αστυνομικές αρχές. Στα τυφλά κινούνται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών, καθώς οι τρεις ένοπλοι κουκουλοφόροι που λίστεψαν χθες το μεσημέρι ταχυδρομικό διανομέα παραμένουν ασύλληπτοι. Οι δεσμεύσεις τόσο του Υπουργού όσο και του Υφυπουργού Δημόσιας Τάξης για ισχυρή αστυνόμευση στην περιοχή του Ουρμιλοποτάμου φαίνεται πως δεν αποδεικνύεται στην πράξη, καθώς πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε μία μόλις εβδομάδα. Από χτες το απόγευμα, οι δυνάμεις της αστυνομίας χτενίζουν σπιθαμί προς σπιθαμί την ευρύτερη περιοχή. Να υπενθυμίσουμε ότι οι ασύλληπτοι παραμένουν και οι ένοπλοι κουκουλοφόροι της πρωταπριλιάτικης ληστείας στο πέραμα, ενώ δεν αποκλείεται να πρόκειται για τους ίδιους ανθρώπους.